Από την επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου, είναι από το 6ο κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. 6ο 17. Σελίς 1053. Σελίς λοιπόν 1053, σίγμα ταφ κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μην υψηλοφρονώσει, μη δε να ελπίζωσι επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών το ζώντα, ως της δίδυση μας πλουσίως πάντα εις απόλαυση, να αγαθοεργώσει, να πλουτώσει εις έργα καλά, να είναι ευμετάδοτη, κοινωνική, θησαυρίζονται εις εαυτούς θεμέλιων καλών εις το μέλλον, δια να απολαύσωσι την αιώνια ζωή. Τιμόθεε, την παρακαταθήκη φύλαξον αποστρεφόμενος τας βεβήλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως, την οποία την εσ επαγγελόμενη επλανήθησαν εις την πίστη. Η χάρις ή μετά σου. Αμήν. Ειδική αναφορά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος κάμει στην επιστολή του αυτή προς τον Τιμόθεο για τους πλούσιους του κόσμου τούτου. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν προφητεύθηκε για την έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν ξεκίνησε το έργο του, αναφέρθηκε σε αυτή την προφητεία: «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο μέχρισε και με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς και να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία». Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στους μικρούς και αταλαιπωρημένους ανθρώπους καταρχάς. Σε αυτούς που φαίνεται η ταλαιπωρία, σε αυτούς που ζούνε την ταλαιπωρία και η καρδιά τους δεν μπορεί να τους πλανήσει ότι η ζωή αυτή είναι όμορφη. Ένας φτωχός άνθρωπος που αγωνίζεται με το ζόρι να βγάλει το νίκη του, να ταΐσει τα παιδιά του με ελλείψεις, ξέρει πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Ένας τυφλός ξέρει πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Ένας εχμάλωτος ξέρει πόσο δύσκολη είναι η ζωή αυτή. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη. Και προς αυτούς καταρχάς έρχεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου και για αυτούς καταρχάς απεστάλλει ο Ιησούς Χριστός. Όμως, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε χρώματα ανθρώπων κατά την καταγωγή, εννοώ, ούτε σε μόρφωση ανθρώπων, αλλά ούτε και σε ευημερία ανθρώπων. Βέβαια, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας πληροφορεί πόσον δυσκόλος θέλουσι εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Μας βεβαιώνει, μας ενημερώνει ότι αυτοί που έχουν τα χρήματα είναι εύκολο να πλανηθούν, ότι η ζωή αυτή είναι εύκολη, η ζωή αυτή είναι γεμάτη από χαρές, αλλά και όλων των ανθρώπων οι καρδιές πλανώνται με αυτή την πλάνη, με αυτό το ψέμα: όταν θα γίνεις πλούσιος θα είσαι ευτυχισμένος. Μέγα ψέμα, μεγάλη πλάνη. Μόνο όταν γνωρίσεις ανθρώπους πλούσιους ή ο ίδιος γίνεις πλούσιος, διαπιστώνεις το μέγα ψέμα αυτό. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν είναι άρρωστος, ζηλεύει και θεωρεί ότι είναι πολύ ευτυχισμένος ο υγιής. Όταν είναι φτωχός, ζηλεύει και θεωρεί ότι είναι πολύ ευτυχισμένος ο πλούσιος. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή αυτή ευτυχία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν λυμένες αυτές οι ανάγκες, όμως υπάρχουν άλλες ανάγκες που δημιουργούν προβλήματα στον άνθρωπο. Και δεν είναι γιατί έτσι μας έχει φτιάξει ο Θεός, αν και έτσι μας έχει φτιάξει ο Θεός. Είναι όμως γιατί. Γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος. Ζηλεύει τον άνθρωπο, εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, μαστιγώνει τον άνθρωπο, ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Και το αποτέλεσμα είναι ό,τι και να πετύχεις στη ζωή σου, καθώς τα χρόνια περνάνε,
και σωρεύονται απάνω οι ταλαιπωρίες, τόσο η δυστυχία να πολλαπλασιάζεται και να φτάνει ο άνθρωπος στην απελπισία. Οι ασθενείς λένε «μακάρι να είχα την υγεία μου», οι μόνοι τους «μακάρι να είχα οικογένεια», οι φτωχοί «μακάρι να ήμουν πλούσιος», οι εχμάλωτοι «μακάρι να ήμουν ελεύθερος». Όμως αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και να είμαστε, μόνο ο Χριστός δίνει απόλυτη ελευθερία, χαρά, ειρήνη και ευλογία στη ζωή του ανθρώπου. Όλοι έχουμε ανάγκη το Χριστό. Και για όλους ο Χριστός πέθανε για να τους δώσει τη χαρά, για να τους δώσει τη δόξα Του, την παρουσία Του, την ειρήνη Του στην καρδιά. Ξέρετε ποιοι χρησιμοποιούν περισσότερο τα ψυχοφάρμακα, οι πλούσιοι? Γιατί δεν έχουν ειρήνη στην καρδιά. Όσα χρήματα και να έχεις, ειρήνη δεν μπορείς να έχεις. Την ειρήνη μόνο ο άρχοντας της ειρήνης μπορεί να στη δώσει. Και όταν ο άνθρωπος, ο υγιής, εννοήσει ότι είναι υγιής γιατί ο Θεός του χάρισε την υγεία, αλλά έχοντας υγεία δεν έχει όλα, έχει πάρα πολλά που του λείπουνε. Και όταν ο πλούσιος εννοήσει ότι ο Θεός τον ευνόησε, αλλά δεν τα έχει όλα, έχει πάρα πολλά που του λείπουνε, τότε όλοι μας με σοβαρότητα μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον Χριστό για να ζητήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού που έρχεται και κατοικεί μέσα μας, που σου παίρνει τους φόβους, τη θλίψη, την αγωνία, τον πόνο, το αδιέξοδο, την απελπισία. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η ευημερία, ούτε τίποτα. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει από αυτά. Και μόνο ο Χριστός ελευθερώνει. Ξέρετε πόσοι πάμπλουτοι ταλαιπωρούνται με τα ναρκωτικά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο Χριστός μόνο μπορεί. Γι' αυτό έρχεται σε αυτούς τους ανθρώπους τους πλούσιους, αλλά ιδιαίτερα σε αυτούς που αισθάνονται ότι έχουν κάποια δύναμη, έρχεται ο Θεός να τους ενημερώσει. Και μάλιστα να το πούμε πιο σωστά, να μας ενημερώσει. Εάν η δύναμή μας και το θάρρος μας είναι στα χρήματα, αν η δύναμή μας και το χάρο και το θάρρος μας είναι στα νιάτα μας, αν η δύναμή μας και το θάρρος μας είναι στη μορφωσή μας, είναι στη δουλειά μας, στην καλή δουλειά μας, είναι στην οικογένειά μας, για οτιδήποτε ισχύει αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να θέσει το θάρρος του. Στους γονείς, στην πρίκα, στην περιουσία, για οποιουσδήποτε είναι αυτό. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει στους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε τρία πράγματα, παραγγέλει καταρχάς ο Θεός, που αν δεν τα προσέξει ο άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να σταθεί. Μην υψηλοφρονώσει, μην υπερηφανεύεσαι, μην φρονείς πολύ ψηλά για αυτό το οποίο έχεις, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος υπερηφανεύεται, αλαζονεύεται, επέρεται η καρδιά του, βρίσκεται αντιμέτωπος με το Θεό. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Και αυτό το έχω καταλάβει καλά, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι ένας νόμος Θεού, πνευματικός, ισχυρότερος από τον νόμο το φυσικό. Είναι όπως η βαρύτης. Ό,τι είναι ελαφρύ, είναι βαρύ, είναι αν το αφήσει θα πέσει. Όσο ψηλά και να το πετάξεις, και όσο πιο ψηλά να το πετάξεις, τόσο πιο άσκημη πτώση θα έχει. Έτσι είναι και ο υπερήφανος. Μπορείς να έχεις αιτίες να υπερηφανεύεσαι. Είσαι έξυπνος, συγχαρτήρια. Αλλά μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτό. Έχεις κληρονομήσει περιουσία, δόξασε το Θεό. Μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτό. Είσαι όμορφος ή όμορφη, σαν την, πώς τη λέγανε, τη γυναίκα του Ασουήρη, την Αστίν, μπράβο, την Αστίν, η οποία υπερηφανέθηκε τόσο πολύ στην ομορφιά της και από βασίλισσα έγινε τέως βασίλισσα. Την εξέβαλε, την εξεδίωξε, φύγε από εδώ. Ξέρεις, θα πει να είσαι τέως βασίλισσα,
Φοβερό. Καμία εξουσία να ζεις με το παρελθόν. Αλλά αυτό δεν έγινε στην Αστίν μόνο. Αν ρίξετε μια ματιά στα διάφορα σύμβολα κινηματογράφου, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, ζούνε με φωτογραφίες. Να μην υψηλοφρονώσει. Αλλά ο πλούτος μπορεί να είναι, αδελφοί αγαπητοί, και πνευματικός. Σε ευλόγησε ο Θεός. Σου δώσε χαρίσματα. Σου δώσε αποκάλυψη. Σε έκανε πρεσβύτερο, σε έκανε διάκονο. Μέσα στην εκκλησία σε ανέδειξε ο Θεός. Μην υψηλοφρονήσεις. Εάν δεν το εννοήσεις τούτο, υψηλοφρονώντας, υπερηφανευόμενος, θα βρεθείς αντιμέτωπος με το Θεό και θα τα χάσεις όλα. Μην υψηλοφρονήσεις λοιπόν. Είναι εντολές προσοχής. Δεύτερον, μην ελπίζεις στην οδυλότητα του πλούτου. Δεν υπάρχει βεβαιότητα στον πλούτο. Ξέρετε πόσοι πλούσιοι επτόχευσαν. Πλούσιοι, λέει η Γραφή, και είναι αλήθεια, επείνασαν και επτόχευσαν. Μόνο οι εξητούντες στον Κύριο δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Που σημαίνει ότι οι πλούσιοι που επτόχευσαν και επείνασαν εστερήθησαν πολλών αγαθών. Μην ελπίζεις λοιπόν επί την αδειλότητα του πλούτου. Σήμερα είσαι πλούσιος, σήμερα είσαι έξυπνος, σήμερα είσαι όμορφος, σήμερα είσαι, έχεις καλή δουλειά, αύριο δεν ξέρεις για όλα αυτά τι θα γίνει. Τίποτα δεν ξέρουμε, αδελφοί. Ξέρετε πως θα αλλάζει τα πράγματα ο Θεός? Στο άψε σβήσε. Αλλά δεν θα πω εγώ ότι ο Θεός θα τα αλλάξει. Εγώ θα πω, αδελφοί αγαπητοί, κάτι που είναι πολύ σοβαρό, ότι είναι δυνατόν να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Θεός να επιτρέψει να είσαι υγιής και να πάψεις να είσαι. Να έχεις δουλειά και να μείνεις άνεργος. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι η ανεργία. Πολύ σοβαρό πράγμα. Να μην έχεις μισθό. Να μην ξέρεις που θα βρεις λεφτά, που θα φας, τι θα φας. Να μην περιμένεις από πουθενά. Έχω δει ανθρώπους που είχαν δουλειά και καμαρώνανε, γιατί πραγματικά είχαν δουλειά εξαιρετική. Και μέσα στο δευτερόλεπτο, άνεργοι, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα πια και χωρίς ελπίδα. Και άνεργοι και χωρίς ελπίδα. Πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ σοβαρό. Μην ελπίζεις λοιπόν στην αδειλότητα του πλούτου, στην αβεβαιότητα. Δεν είναι βέβαιον ότι θα είσαι πάντοτε πλούσιος. Δεν είναι βέβαιον ότι θα είσαι πάντοτε ένδοξος και μεγάλος. Αντιθέτως μάλιστα. Βέβαιον είναι ότι κάποτε και θα γεράσεις και θα μικρύνεις και θα τα χάσεις. Και τότε η απογοήτευση θα είναι τρομακτική και η δυστυχία πολλαπλάσια. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, αδελφοί αγαπητοί, μια τρίτη εντολή, την οποία αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, καθώς διάβαζα στον Ιώβ. Είναι 31 κεφάλαιο, 24 και 25 εδάφιο από τον Ιώβ, σελίς 504. Όταν εξομολογείται στο Θεό, ή μάλλον παραπονιέται στο Θεό Ιώβ, σελίδα 504, 31 κεφάλαιο, λάμπτα α, 24-25. Όταν παραπονιέται στο Θεό λέγοντας, εγώ δεν ήμουν αμαρτωλός, λέει, εάν έθεσα το χρυσίον ελπίδα μου ή είπα προς το καθαρόν χρυσίον σύ είσαι το θάρρος μου, τότε πράγματι είναι αμαρτία. Εγώ όμως δεν το είπα αυτό, λέει ο Ιώβ. Εγώ ποτέ δεν είπα στο χρυσίον ότι είσαι η ελπίδα μου και στο καθαρόν χρυσίον ότι είσαι το θάρρος μου. Αλλά το 25 εδάφιο είναι ενδιαφέρον. Εάν εφράνθην, διότι ο πλούτος μου ήταν μέγας και διότι χείρ μου έβρικεν αφθονία. Το τρίτο λοιπόν είναι μην εφραίνεσαι. Μην υψηλοφρονείς, μην ελπίζεις, αλλά και μην εφραίνεσαι στην αδειλότητα του πλούτου. Μην το θεωρείς ότι είναι η χαρά σου να απολαμβάνεις. Έχετε δει κάτι, κάποιους πολλοί τσιγκούνιδες πως χαίρονται με το να μετράνε τις λίρες, να μετράνε τα λεφτά. Ξαναμετράνε λες και θα μικρύνουνε ή θα μεγαλώσουνε. Αλλά δεν το κάνουνε για να μικρύνουν, ούτε γιατί δεν ξέρουνε πόσα έχουνε, αλλά γιατί χαίρονται. Η χαρά τους είναι αυτό το οποίο τους δοξάζει, τους υψώνει. Η μόρφωση καυχαίται. Εγώ έχω τρία πτυχία και χαίρεται γι' αυτό.
Πράγματι είναι, είναι αξιοπρόσεκτος ένας τέτοιος άνθρωπος που κατάφερε χωρίς καμία βοήθεια από το μηδέν να αποκτήσει χρήματα. Αξιέπαινος είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να μορφωθεί χωρίς βοήθεια. Αξιέπαινη είναι, αλλά δεν θα χαιρόμαστε σε αυτό. Είναι λοιπόν τρεις προτάσεις που ισχύουν για όλους μας, αλλά υπάρχουν και τρεις προτάσεις θέσεως, όχι άρνησης. Μην υψηλοφρονείς, αλλά τι να κάνεις, να ταπεινώνεσαι. Να ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό. Να ευχαριστείς και να δοξάζεις το Θεό για τη χάρη που έκαμε και σου χάρισε αυτό που έχεις, ό,τι είναι αυτό που έχεις. Μην ελπίζεις στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά να ελπίζεις τον Κύριο ότι θα σε διαφυλάξει, θα σου διαφυλάξει αυτά που έχει και θα τα αυξήσει. Και να χαίρεσαι μόνο στην παρουσία του Θεού. Η χαρά σου να είναι όταν γονατίζεις και σε επισκέπτεται ο Θεός. Τότε πλούσιος που ζεις επικίνδυνα, θα είσαι ένας πλούσιος που θα ζεις ευλογημένα και με ασφάλεια. Εκείνο το οποίο προτείνει τώρα ο Θεός είναι να αγαθοεργώσει οι πλούσιοι. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αγαθά έργα, δεν το έχουν όλοι. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά ένας που έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει πολλά. Πολλά, πάρα πολλά μπορεί να κάνει. Ο Θεός να κάνει χάρη να ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είσαι μορφωμένος με τη μόρφωσή σου, βόηθα. Είσαι πλούσιος με τα χρήματά σου, βόηθα αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα. Είσαι έξυπνος, βόηθα τους λιγότερο έξυπνους. Είσαι πνευματικός, βόηθα πνευματικά τους αδυνάτους. Είσαι πνευματική, είσαι δυνατή να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Σου έχει δώσει χαρίσματα ο Θεός, εργάσου τα μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ό,τι και να έχουμε, να αγαθοεργούμε αγαθά έργα. Να πλουτώσεις καλά έργα και ο πλουτισμός σου να είναι να αυξάνονται τα καλά έργα. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, όταν οι άνθρωποι επιδιώκουν να αυξήσουν τον πλούτο τους, θα μου πεις κακό είναι. Ναι, όταν λέει ο Θεός ότι όσοι θέλουν να πλουτώσει όλο περισσότερο και όλο περισσότερο πέφτουν εις πειρασμό και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς και ανοήτους και βλαβεράς που βαδίζουν τους ανθρώπους, που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Βέβαια. Η επιθυμία μας, και εδώ είναι ένα ωραίο και γλυκό μυστικό, δεν είναι να αυξήσουμε τον πλούτο μας, όποιος και να είναι αυτός, από χρήματα έως οτιδήποτε άλλο, αλλά η επιθυμία μας, θέλει ο Θεός, είναι να αυξηθούν τα καλά μας έργα. Τα καλά μας έργα. Και ποια είναι τα καλά μας έργα? Δεν είναι αυτά που μπορούμε να φανταστούμε εμείς, δεν είναι θέμα φαντασίας ή έμπνευσης. Τα καλά μας έργα είναι συγκεκριμένα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Επείνασα και μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Άρρωστος ήμουν και ήρθατε προς με. Αυτά είναι τα καλά έργα για τα οποία θα ακούσουμε κάποτε «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθες πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω εγώ». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να φιλοδοξούμε και να αγωνιζόμαστε να αυξηθούν τα καλά μας έργα στη ζωή μας, ψάχνοντας με μεγάλη προσοχή ποιες είναι οι ελλείψεις των αδελφών. Και χαίρομαι, αδελφοί αγαπητοί, όταν βλέπω ανθρώπους, γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που είναι, όχι όλοι μας, μην πω πολύ λίγοι, οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά δίπλα τους να δούνε τις ανάγκες, όχι τις υλικές, τις οποιασδήποτε ανάγκες, για να τις καλύψουν είτε με προσευχή, είτε με επεμβάσεις και εν πάση περιπτώσει με αγαθοεργία, με καλά έργα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε, και καλό θα ήταν να κάνουμε απολογισμό στη ζωή μας, να βλέπουμε ποια είναι τα καλά έργα που κάνουμε.
Δεν σωζόμαστε με τα καλά έργα. Είναι βέβαιο αυτό. Διαπίστεως σωζόμαστε, επειδή πιστεύουμε στο Χριστό σωζόμαστε και έχει γράψει ο Θεός και θα γράφει ο Θεός τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, λέει η Γραφή, σε αυτούς εδόθη η εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και είναι θαυμαστή αυτή η εξουσία του τέκνου του Θεού. Να πηγαίνεις στο Θεό σαν πατέρα και ό,τι έχεις ανάγκη να το ζητάς. Αλλά μιμητέ του Θεού γίνεστε ως τέκνα αγαπητά, φωνάζει ο Θεός. Όπως εμείς πηγαίνουμε στον πατέρα μας και του ζητάμε και ο πατέρας μας ευαρεστείται, χαίρεται να μας ευλογεί και να μας βοηθάει, πολύ 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 περισσότερο εμείς θα πρέπει, καθώς ξέρουμε ότι δωρεάν ελάβαμε, δωρεάν να δίνουμε. Να ανταποδίδουμε την αγαθοσύνη που ο Θεός μας κάνει στους αδελφούς μας σαν μιμητέ του Θεού, σαν παιδιά αγαπητά. Να πολλαπλασιάζονται τα καλά μας έργα στη ζωή μας. Αυτός ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί, είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος είναι. Δεν πληγώνει τους ανθρώπους, δεν τους στενοχωρεί, δεν τους ηρωνεύεται, δεν τους προσβάλλει. Αντιθέτως τους ανέχεται, τους υπομένει, τους υποφέρει. Τι θα πει καλός άνθρωπος? Θα πει ένας άνθρωπος που η καρδιά του είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, ώστε η συμπεριφορά του να τον καθιστά φως. Σεις είστε το φως του κόσμου και να λάμψετε με τα έργα σας ενώπιον των ανθρώπων για να δοξαστεί ο Πατέρας ο ουράνιος. Με τα καλά σας έργα λάμπετε ως φωστήρες. Να πλουτώσει λοιπόν εις καλά έργα. Και αυτά, αδερφοί αγαπητοί, θέλω σας παρακαλώ σήμερα να εννοήσουμε ότι απευθύνονται σε μας. Μην πεις εγώ δεν είμαι πλούσιος. Είσαι πάρα πολύ πλούσιος επειδή είσαι αναγεννημένος και παιδί του Θεού. Πάρα πολύ πλούσιος. Και ο πλούτος ο αυτός είναι αμέτρητος και άπειρος. Δεν μετριέται σε χιλιάδες, σε εκατομμύρια. Μετριέται με τη δόξα του Θεού και με την ευλογία του Θεού. Χριστιανός είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος που μπορεί να υπάρξει επί της γης. Είναι παιδί του παντοδυνάμου. Κληρονόμος του Θεού. Συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Πιο πλούσιος δεν υπάρχει. Ο χριστιανός έχει και ισχύει σε αυτόν η υπόσχεση του Θεού, αιτείται και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Είναι πλούσιος σε χαρά, πλούσιος σε ειρήνη, πλούσιος στην παρουσία του Θεού. Ζητάει, λαμβάνει. Και ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ πλούσιος γιατί έχει την προσευχή. Υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν με τις δυνατότητες τις ανθρώπινες και οι άνθρωποι αυτό το ξέρουν. Έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι πλούσιοι μέσα στη δουλειά μου και μου έχουν πει προσευχήσου σε παρακαλώ εσύ. Προσευχηθείτε σας παρακαλώ. Και μάλιστα τελευταία είχε έρθει και ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος και μου λέει με την ευχή σας. Βέβαια δεν ξέρω πώς το εννοούσε, αλλά εγώ ξέρω αυτό που λέει η Γραφή. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Και εύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Τι σας έχω πει και άλλη φορά, να εύχεστε ο ένας τον άλλον. Είναι πλούτος μέγας αυτό, η ευχή. Έχω γνωρίσει έναν αδελφό, σας το έχω ξαναπεί, είμαι ένας γνωστός σας είναι, που όποτε με βλέπει με χαιρετάει και μου λέει «Ο Χριστός να σε ευλογήσει αδερφέ». Ξέρετε πόσο χαίρομαι εκείνη τη στιγμή, γιατί μου το λέει με όλη την καρδιά του, καταλαβαίνω. Και θέλω να του μιμηθώ, να τον μιμηθώ. Τι να μου δώσει ένας άνθρωπος, λεφτά, δάνειο, τι να μου δώσει, που να είναι μεγαλύτερο από μια ευχή μέσα από την ψυχή του, ο Χριστός να σε ευλογήσει. Τι να σου δώσει? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Να σου χαρίζει την ευλογία του Θεού. Και δεν είναι τυπικό. Ο Χριστός λέει όταν μπαίνετε σε μια οικία να λέτε «Η ειρήνη του Θεού επάνω σας». Και αν οι άνθρωποι είναι τέκνα ειρήνης, η ειρήνη του Χριστού θα αναπαύεται επάνω τους.
Εάν όμως δεν είναι τέκνα ειρήνης, θα κάνει γκέλ και θα επιστρέψει σε εσάς. Θα επιστρέφει. Γι' αυτό μας συμφέρει για πάρα πολλούς λόγους να ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά και να προσευχόμαστε ένθερμα για όλους τους ανθρώπους. Δικαίως και αδίκως. Είναι μεγάλο μυστικό να μάθεις να εύχεσαι. Μεγάλο μυστικό. Θα απολαύσεις μεγάλη ευλογία. Να μάθεις να εύχεσαι μέσα από την καρδιά σου. Όχι τυπικά, ο Θεός να είναι μαζί σου, δόξα στον Κύριο. Αυτό δεν έχει νόημα, δεν προσφέρει τίποτα. Αλλά να του εύχεσαι με επίγνωση. Να του εύχεσαι ο Χριστός να σε ευλογήσει, αδερφέ μου. Ο Χριστός να σε ευλογήσει, φίλε μου. Συνάδελφέ μου, συγγενή μου. Γνωρίζοντας ότι η δική σου η ευχή δεν είναι σαν των άλλων ανθρώπων. Καλές γιορτές. Η δική σου ευχή έχει δύναμη, γιατί μέσα σου κατοικεί ο παντοδύναμος. Η δική σου ευχή έχει δύναμη, γιατί την καρδιά σου την έχει γεμίσει ο Θεός με αγάπη. Και να προσέχουμε να μην ευχόμεθα τυπικά και γινόμαστε ίδιοι με τον κόσμο. Να ευχόμαστε με πίστη, συνειδητά του τι λέμε. Ο Κύριος να σε θεραπεύσει, σου εύχομαι. Όχι καλή ψυχή, όπως λένε οι άνθρωποι. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Μπαίνει στη δουλειά ενός αδελφού. Ο Κύριος να ευλογήσει τη δουλειά σου. Με συνείδηση, με γνώση, με επίγνωση. Μπαίνει σε ένα καινούριο σπίτι που μόλις παντρεύτηκαν τα παιδιά. Ο Χριστός να ευλογήσει το σπίτι σας. Αδελφοί αγαπητοί, έχετε δύναμη. Όχι δική σας. Τη δύναμη του Χριστού. Είναι σαν να έχεις μια νταμζάνα νερό και να είναι διψασμένοι οι άλλοι και να μην τους δίνεις. Και να έχεις εσύ. Θα σου ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Έχεις και δεν έδωσες. Ο έχων λέει δύο χιτώνες να δίνει το ένα, τον έναν. Κρατάει και τους δύο. Όποιος δίνει, παίρνει πολλά. Μοιάζει με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σπατάλησε, ξόδεψε, αλλά απολαμβάνει την ευλογία του Θεού. Ο Θεός του δίνει πολλαπλάσια. Αν με πίστη περπατήσεις έτσι, διαπίστεως θα απολαμβάνεις τα πάντα. Δεν είναι εύκολο βέβαια, γι' αυτό να ζητήσουμε από τον Θεό πίστη. Αλλά γίνεται εύκολο όταν η καρδιά μας έχει για αγάπη. Όταν η καρδιά μας έχει αγάπη γίνεται εύκολο αυτό. Να πλουτώσει λοιπόν η σέργα καλά, να είναι ευμετάδοτη. Δηλαδή με χαρά να μεταδίδουν, να δίδουν, αλλά και καλά πράγματα να δίνουν. Εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να είσαι ευμετάδοτος. Είναι τι μεταδίδεις. Όταν πλησιάζεις έναν άνθρωπο, τι τον γεμίζεις. Κατηγορίες. Θλίψη. Παράπονα. Σκάνδαλα. Τι μεταδίδεις στον άνθρωπο. Θυμό. Νεύρα. Τι μεταδίδεις. Σε βλέπει ο άνθρωπος, όταν σε βλέπει τι αισθάνεται. Όλοι μας, αδελφοί αγαπητοί, ακτινοβολούμε κάτι. Με τα μάτια μας, με το γέλιο μας, με το ντύσιμό μας. Τι του μεταδίδεις, κακομοιριά. Τι του μεταδίδεις. Κοσμικότητα. Τι του μεταδίδεις, ψέμα, κακία. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά σου και τον χαιρετάς, τι ακτινοβολεί, τι ευωδιάζει. Βρώμα, δυσοδεία, τι βγαίνει από σένα. Να το προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, τι είναι αυτό που κουβαλάμε μέσα μας. Γιατί οι χριστιανοί πρέπει να ευωδιάζουν Χριστό. Όταν σε βλέπει ο άλλος να λέει ο Χριστός, κάτι γίνεται με αυτόν. Το χαμόγελό σου, την καλοσύνη σου, με την ταπείνωσή σου, με τη φροντίδα σου, με την αγάπη σου, με τη συγχωρητικότητά σου, με τη μακροθυμία σου, με την υπομονή σου.
Ο Θεός να μας κάνει, αδερφοί αγαπητοί, καλούς χριστιανούς. Ο Θεός να μας κάνει. Δεν θέλουμε να έχουμε το όνομα, θέλουμε να έχουμε και τη χάρη. Τη χάρη του Χριστού. Τη χάρη του Χριστού να είναι στη ζωή μας. Δεν θα κάνεις λάθος. Αδερφοί, το λάθος διορθώνεται εύκολα. Όταν ο άνθρωπος μπορεί και ταπεινώνεται και επιστρέφει στο Θεό. Μπορεί να περπατήσω και να σε πατήσω. Σ' αγκαλιάσω, συγγνώμη αδερφέ μου, συγχώρεσέ με. Μπορεί να σε προσβάλλω, να θυμώσω. Άνθρωποι είμαστε. Δεν ισχυρίζεται κανείς ούτε ο λόγος του Θεού, αλλά ούτε και εμείς ότι είμαστε τέλειοι. Βαδίζουμε για να λάβουμε το βραβείο της ανοκλήσεως, να λάβουμε την αιώνια ζωή. Αλλά και θα στενοχωρηθούμε και κουρασμένοι θα είμαστε και θλιμμένοι θα είμαστε και νευριασμένοι θα είμαστε. Όχι πάντοτε, μη γέννητο, θα τύχει όμως. Και θα κάνουμε κάποιο λάθος, θα πληγώσουμε κάποιον, τον στενοχωρήσουμε. Μπορεί και να τον προσβάλλουμε κιόλας. Μην αφήσουμε αδελφοί να περάσει καιρός. Αμέσως το έκανες το λάθος, πήγαινε πες συγχώρεσέ με αδελφέ μου. Ξέρετε αδελφοί, όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολα διορθώνονται τα πράγματα. Γιατί υπάρχει και ο εχθρός, αλλά υπάρχει και η καρδιά του ανθρώπου που τα μεγαλώνει. Και βλέπεις πήγε ένα πρόβλημα λέει, που έγινε πριν 45 χρόνια και από τότε δεν έχουμε πει καλημέρα. Ο Θεός θα μας φυλάει. Πριν 45 χρόνια λέει με πάτησε, με πρόσβαλε και το θυμάσαι ακόμη βρε παιδί μου. Και τι ωραία που μας σπρώγνει και μας οδηγεί ο Θεός για να διορθώνονται οι καταστάσεις και να ελευθερώνονται οι καρδιές και οι ψυχές. Εάν λέει αμαρτήσεις τον αδελφό σου, μην αφήσεις να περάσει η μέρα, πριν νυχτώσει πήγαινε να τακτοποιηθείς. Πήγαινε, ζήτου συγγνώμη, πες του. Ό,τι θέλεις. Και μάλιστα λέει και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Εάν έχεις και πηγαίνεις με τον αντίδικο για να προσφέρεις θυσία, τη θυσία σου, πριν προσφέρεις τη θυσία σου, άφησέ τη, πήγαινε τακτοποιήσου με τον αντίδικό σου, ειρήνευσον με ταυτού, βγάλε ό,τι υπάρχει, που σε χωρίζει, που τον κάνει να θυμώνει, που σε κάνει να θυμώνει και μετά πήγαινε να προσφέρεις τη θυσία σου. Γιατί αν δεν τακτοποιήσεις την ψυχή σου, δεν θα ταλαιπωρηθεί αυτός, εσύ θα ταλαιπωρείσαι. Και αν δεν συγχωρήσετε εκκαρδίας τα πτέσματα του αδελφού σας, ούτε ο πατέρας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα πτέσματα τα δικά σας. Αλλά αντιθέτως μάλιστα στους βασανιστές θα σας πάει μέχρι να εξοφλήσετε και το τελευταίο δυνάμιο και το τελευταίο λεπτό. Βλέπετε ότι το να συγχωρούμε, να τακτοποιούμεθα δεν είναι ότι κάνουμε καλό στον άλλον. Μάλιστα να σας πω κάτι, καθόλου καλό δεν κάνουμε στον άλλον. Τίποτα καλό δεν γίνεται στον άλλον. Στον εαυτό σου κάνεις καλό. Και βλέπεις ανθρώπους και βλέπουμε τον εαυτό μας πολλές φορές στον καθρέφτη. Εγώ σας το έχω ξαναπεί και είναι αλήθεια. Όταν είμαι θυμωμένος πάω και κοιτάζομαι στον καθρέφτη και βάζω τα γέλια μετά. Αλλοιώνεται το πρόσωπο. Λέω κοίταξε πως κατάντησες και βάζω τη γελάω μόνος μου μετά. Όταν θυμώνει ο άνθρωπος αλλοιώνεται το πρόσωπό του. Αλλά δεν είναι μόνο αδελφοί, καλά να αλλοιώνεται το πρόσωπο δεν είναι εκεί το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι αλλοιώνεται η ψυχή. Αλλοιώνεται η καρδιά. Αλλοιώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος και ο εσωτερικός άνθρωπος μετά βράζει μέσα του. Όλοι έχουμε περάσει από αυτά τα λάθη, δεν είναι ο ένας ή ο άλλος, όλοι μας έχουμε περάσει. Να προσπαθώ να προσευχηθώ για έναν άνθρωπο που μου δείξει και δεν μπορώ. Να μην μπορώ, να θέλω αλλά να μην μπορώ, να μην μπορώ να θαμάσω την καρδιά μου, να προσευχηθεί για έναν άνθρωπο που νομίζω ότι μου αδίγησε. Και μπορεί να μην έχει αδικήσει, να τον έχω αδικήσει και εγώ και έτσι να έχω πληροφορηθεί μέσα μου. Τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού ακόμη. Πάρα πολύ ωραία. Αν έχει κάτι ο αδελφός σου εναντίον σου, το βλέπεις ότι έχει κάτι. Μπορεί να μην ξέρεις τι, μπορεί και να ξέρεις. Πήγαινε να τακτοποιήσουμε αυτόν. Πήγαινε εσύ να τακτοποιηθείς μαζί του. Μην περιμένεις να έρθει αυτός. Γιατί μία μεγάλη παγίδα και ένα λάθος είναι αυτός μ' αδίκησε, αυτός να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Και βέβαια δεν έρχεται και ταλαιπωρείς εσύ.
Ποιο ταλαιπωρείται αυτός? Αυτός μπορεί να σε έχει συγχωρέσει κιόλας και να το έχει ξεχάσει. Να μην το έχει καταλάβει κιόλας. Πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, έχει κάποιος κάτι εναντίον μας και δεν το έχω καταλάβει εγώ. Και έρχεται μου, με συγχωρείς, αδερφέ, λέω, για ποιο πράγμα? Για αυτό που δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και τσάπα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μα ανέστητος είσαι? Δεν είμαι ανέστητος, δεν το κατάλαβα. Αν το είχα καταλάβει, πιστεύω ότι θα πήγαινα να το διορθώσω. Το έχω καταλάβει. Είναι ωραία μυστικά αυτά του Ευαγγελίου που κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, αλλά δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, το ζητούμενο να είσαι ευτυχισμένος. Το ζητούμενο να είσαι ευλογημένος είναι. Το ζητούμενο είναι να είναι ο Θεός μαζί σου. Εσύ να είσαι μαζί με το Θεό. Να απολαμβάνεις την παρουσία του Θεού. Να είναι λοιπόν ευμετάδοτη, κοινωνική. Πολύ ωραίο πράγμα, πολύ ωραίο αυτό. Και ο χριστιανός είναι κοινωνικός, δεν είναι απομονωμένος. Δεν γίνεται καλόγυρος. Δεν θέλω να έχω επαφή με τον κόσμο να μην αμαρτήσω. Α, αυτός. Δεν πρέπει να μην έχεις επαφή με τον κόσμο. Μα στον κόσμο θα ζούμε. Αλλά θα δείχνουμε Χριστό. Πρέπει να είναι κοινωνικός. Δεν μιλάω με γυναίκες άβατον, λέει, να μην έρχονται γυναίκες γιατί τις σκανδαλίζουμε. Άμα είναι να σκανδαλίζει επειδή βλέπεις μια κοπέλα, θα σκανδαλίζει και θα τη βλέπεις στον ύπνο σου. Δεν γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, να δεν μπορώ να πάω εκεί γιατί σκανδαλίζει. Βέβαια στην αμαρτία δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε τώρα στους γυμνιστές. Αυτό είναι ανοησία. Αλλά δεν είναι ότι δεν θα πάω στο λεωφορείο για να μην σκανδαλιστώ. Δεν θα δουλέψω για να μην σκανδαλιστώ. Θα πάω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο για να μην σκανδαλιστώ. Θα πάω να κλειστώ σε ένα μοναστήρι για να μην σκανδαλιστώ. Θα πάω στο βουνό, θα γίνω σκηνίτης, θα γίνω, ξέρω εγώ πώς τα λένε, τρυπίτης, ξέρω εγώ πώς τα λένε, μένω σε τρύπες. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτά δεν είναι από το Θεό, αδερφοί. Αυτά είναι πλάνη του εχθρού και της καρδιάς του ανθρώπου. Λένε στις ανατολικές θρησκείες, λέει, θα σταχουρευτείς γουλή, θα βασανίσεις το σώμα σου για να πας στο Νιρβάνα. Τι λες καλέ, τι λες καλέ. Ο Θεός δεν θέλει το βασανισμό μας. Την ευλογία μας θέλει ο Θεός. Ευαρεστείτε στη χαρά μας. Ευαρεστείτε στα λεπτά. Θα ταλαιπωρήσω το σώμα μου για να ταπεινωθώ. Μα δεν ταπεινώνεσαι με το να ταλαιπωρήσεις το σώμα σου. Περηφανεύεσαι πιο πολύ. Ταπεινώνεσαι όταν υποτάσσεσαι στον άλλον. Σου λέει σήκω, να σηκώνεσαι. Κάτσε τώρα, κάτσε. Τι έχεις να χάσεις? Ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει. Όποιος υψώσει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον ταπεινώσει. Είναι τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι πεντακάθαρο, δεν έχει κρυφά πράγματα. Έτσι μεγάλα, σπουδαία. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο Πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη, όποιος γράφει τα πιο πολλά βιβλία είναι ο καλύτερος καθηγητής. Και όταν μάλιστα τα βιβλία του τα καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι, είναι ο πιο σπουδαίος. Δεν καταλαβαίνουν τα βιβλία του, ούτε και ο ίδιος τα καταλαβαίνει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι 100 σελίδες όλες και όλες. 150 σελίδες πόσες είναι? Αυτό είναι. 250 είναι. Και είναι μέσα σε αυτές τις 250 σελίδες όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι της σοφίας και της γνώσεως. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, να κάνουμε πολλά. Η απλότητα είναι αυτή που μας χαρίζει τη δόξα του, μας χαρίζει την ευλογία του Θεού. Με απλότητα θα προσεύχεσαι. Μη βατολογείτε, λέει, όταν προσεύχεστε, όπως η εθνική. Ξεκινάει να προσευχηθεί και τελειώνει μέσα στην εκκλησία σε 20 λεπτά. Μα δεν είναι πράγμα αυτό τώρα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κάνουμε για ποιον το κάνουμε. Κάποτε μου είχε πει ένας αδελφός και έτσι είχα πολύ ελεγχθεί και στενοχωρηθεί. Έκανα μια προσευχή και μετά μου είπε την προσευχή αυτή για ποιον την είπες να την ακούσει. Εμείς ή ο Θεός? Πω πω, και μου ήρθε, γιατί ήθελα να την ακούσουν και οι άλλοι. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για το Θεό. Δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους. Αν ντυνόμαστε καλά, δεν είναι για να μας πουν οι άνθρωποι ωραίο κουστούμι έχεις, ωραία γραβάτα. Για το Θεό, κόσμιος να είσαι. Όταν προσεύχεσαι, ο Θεός να σε ακούσει. Ο Θεός να σε δει. Ο λαλώνας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού.
ό,τι κάνουμε να τα βλέπει, μας βλέπει και τα κάνουμε για να μας βλέπει ο Θεός. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από το Θεό. Και μόνο σου να είσαι, ο Θεός σε βλέπει. Και σε παρέα να είσαι, ο Θεός σε βλέπει. Και στην εκκλησία να είσαι, ο Θεός σε βλέπει. Και με παρέες του κόσμου να είσαι, συναδέλφους και λοιπά, δεν εννοώ, ο Θεός σε βλέπει. Όπου και να είσαι, ο Θεός σε βλέπει και σε παρακολουθεί. Δεν κρυβόμαστε από το Θεό. Και την αμαρτία σου την ξέρει και την καλοσύνη σου την ξέρει, όλα τα ξέρει. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι τα ξέρουμε και εμείς. Όχι ο ένας για τον άλλον, ο καθένας για τον εαυτό του. Και αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Χαίρομαι που δεν ξέρω τις αμαρτίες σου. Αντιθέτως, επιπλέον χαίρομαι που βλέπω το Θεό να σε ευλογεί. Λυπάμαι που βλέπω τις αμαρτίες μου. Λυπάμαι, κλαίω και λέω συγχώρεσέ με Θεέ μου. Και χαίρομαι που βρίσκω χάρη από το Θεό, γιατί και με συγχωρεί και με διορθώνει και ταυτοποιεί τη ζωή μου. Πράγμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κάνω, αλλά μπορεί ο Θεός. Ο χριστιανός λοιπόν είναι κοινωνικός, κοινωνικότατος. Είναι μέσα σε όλα, εκτός από την αμαρτία. Παντού είναι. Μόνο στην αμαρτία δεν είναι, μόνο με την αμαρτία δεν κάνει, μόνο με το ψέμα δεν κάνει. Να είστε κοινωνικοί λοιπόν, θησαυρίζοντες εις σε αυτούς θεμέλιον καλών εις το μέλλον, δια να απολαύσωση την αιώνιον ζωήν. Θησαυρίζοντες εις σε αυτούς θεμέλιον καλών εις το μέλλον. Το θεμέλιό μας, αδελφοί αγαπητοί, το τεθέν είναι ένα και δεν υπάρχει άλλο. Δεν θα οικοδομήσω στο σπίτι μου πάνω στη μόρφωσή μου. Δεν θα οικοδομήσω το σπίτι μου πάνω στη δουλειά μου. Δεν θα οικοδομήσω το σπίτι μου, μία αδελφή, πάνω στον άντρα της. Δεν θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας, το σπίτι μας, το μέλλον μας, παρά μόνο πάνω στο Χριστό. Πάνω στο Λόγο του Θεού. Να σου πω εγώ, λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος είναι ο φρόνιμος άνθρωπος. Αυτός που οικοδομεί πάνω στο βράχο. Για να σου πω και ποιος είναι ο ανόητος ο άνθρωπος. Αυτός που οικοδομεί πάνω στην άμμο. Όταν οικοδομείς πάνω στο βράχο, θα έρθουν εξάπαντος οι βροχές, τα ποτάμια, ο αέρας. Και αν έχεις οικοδομήσει πάνω στο βράχο, το σπίτι μένει ακλόνητο. Μπορεί να λασποθεί, μπορεί να σπάσουν τα τζάμια, μπορεί οτιδήποτε να γίνει, αλλά μένει. Και εσύ μέσα σε αυτό μένεις ασφαλής. Αν οικοδομήσεις πάνω στην άμμο, θα έρθουν πάλι και τα ποτάμια και οι αέριδες και οι βροχές και όλα θα έρθουν. Αλλά το σπίτι θα γκρεμίσει και θα πέσει. Και ποιος είναι αυτός που οικοδομεί πάνω στο βράχο? Είναι αυτός που ακούει, λέει ο Χριστός, και πράττει το θέλημα του Πατρός μου του ουρανίου. Εμείς είμαστε 50% και πρέπει να γίνουμε άλλο 50%, 100% οικοδομούντες πάνω στο βράχο. Ακούμε το Λόγο του Θεού, που είναι το μισό, αλλά πρέπει και να πράττουμε το Λόγο του Θεού, που είναι το άλλο μισό. Να μην είμαστε επιλύσμονες ακροατές, ακούσαμε, χαρήκαμε και φύγαμε. Δεν κέρδισες τίποτα. Με τον άρχισε να ακούς το Λόγο του Θεού, να χαίρεσαι, ή ακόμη χειρότερα, να κρίνεις και το Λόγο του Θεού και να φεύγεις, δεν κέρδισες τίποτα. Αλλά ερχόμαστε, ακούμε, μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού και φεύγουμε από εδώ πέρα με αποφάσεις να είμαστε κοινωνικοί, να είμαστε ευμετάδοτοι, να πλουτούμε σε έργα καλά, να αγαθοεργούμε και ιδιαιτέρως να θησαυρίζουμε, να οικοδομούμε πάνω στο βράχο τον αιώνιο που είναι ο Λόγος του Θεού για το μέλλον μας. Όταν ο άνθρωπος ακούει το Λόγο του Θεού και τον εκτελεί, εκείνη τη στιγμή, αδελφοί αγαπητοί, φροντίζει για το μέλλον του. Γιατί στο μέλλον θα έρθουν οι δοκιμασίες, θα έρθουν τα προβλήματα, θα έρθουν οι αρρώστιες. Δεν υπάρχει βεβαιότητα σε τίποτα. Υπάρχει αδειλώτης στον πλούτο, στα νιάτα, γιατί όλοι είμαστε 20 χρονών κάποτε. Τώρα εγώ είμαι 57. Εσύ μπορεί να είσαι μικρότερος, μπορεί να είσαι μεγαλύτερος, αλλά 20 δεν είσαι.
Και ξέρουμε τι σημαίνει ότι δεν είσαι 20 χρονών. Δεν έχεις την ίδια δύναμη, την ίδια αντοχή, ούτε τα ίδια δόντια, ούτε τα ίδια μαλλιά, ούτε τα ίδια κιλά, ούτε την ίδια ομορφιά, αν θέλετε, δύναμη. Και αν είσαι τώρα 20 χρονών, θα έρθεις και στη δική μου ηλικία. Θα έρθεις. Αν σε φοδώσει ο Θεός, γιατί μπορεί και να μην έρθεις. Αν σε βοηθήσει ο Θεός, αν σε φυλάξει ο Θεός, θα έρθεις και στη δική μου ηλικία. Και θα έρθεις και στη γιαγιά στην ηλικία. Αν σε ευλογήσει ο Θεός, αν σε φυλάξει ο Θεός, γιατί μπορεί και να μην έρθεις. Αν όμως ακούς το Λόγο του Θεού και εκτελείς το Λόγο του Θεού, τότε φροντίζεις για τα γεράματά σου. Να μην το πω έτσι γιατί δεν είναι σωστό. Φροντίζεις για το μέλλον σου. Και μάλιστα όχι απλώς φροντίζεις, θέτεις, θησαυρίζεις καλών θεμέλιων για το μέλλον σου, που είναι και εδώ στη γη η παρουσία του Θεού, αλλά ιδιαίτερος, αδελφοί αγαπητοί, η απόλαυση της αιώνιας ζωής. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση. Να συγχωρήσουμε όλους που μας έχουν ευλάψει. Το ακούσαμε και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Σήμερα όμως να το κάνουμε πράξη. Όποιον έχουμε, για όποιον έχουμε στην καρδιά μας παράπονο, πίκρα, δέσιμο, οτιδήποτε, να πούμε: Θεέ μου, ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Μην τον βρίζεις μες στην ψυχή σου. Προσευχήσου να τον ευλογήσει ο Θεός. Για να γίνει καλό σε σένα. Να οικοδομήσεις σε θεμέλιο ευλογία στο μέλλον σου. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο. Αν δεν μπορείς να κάνεις παρέα με όλους, ζητήσουμε από τον Θεό να κάνουμε παρέα με όλους, να είμαστε κοινωνικοί. Δεν θα κάνουμε μόνο με τους κολλητούς μας, συγχώρεσέ με Θεέ μου, με τους δικούς μας, με τους φίλους μας, με τους, εγώ λέει, μόνο με τους συγγενείς μου. Γιατί? Γιατί μόνο με τους συγγενείς σου, οι αδελφοί σου δεν είναι συγγενείς. Ο Χριστός είπε ότι οι δικοί μου συγγενείς, η μάνα μου και οι αδελφοί μου, είναι αυτοί που ακούνε και πράττουν το θέλημα του πατρός μου. Εγώ μόνο με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου και με τα εγγόνια μου. Όχι, βρε παιδί μου. Όχι. Η Εκκλησία είναι οι συγγενείς μας. Η Εκκλησία είναι οι φίλοι μας. Με τους αδελφούς μας, αδελφοί αγαπητοί, μεγαλώνοντας, θα απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Και είναι ωραίο να πάρεις αυτή την απόφαση. Όσο μπορείς. Θα περιφρονήσουμε τους συγγενείς μας? Όχι, βέβαια. Αλλά θα προσευχόμαστε να τους κάνει αδελφούς μας ο Θεός. Για να είμαστε μαζί πάλι με τους αδελφούς μας. Γι' αυτό θα προσευχόμαστε. Και όταν τους φέρνουμε στο μυαλό μας, θα προσευχόμαστε. Και όταν βλέπουμε τις ανάγκες τους, θα πηγαίνουμε προς αυτούς να τους υπηρετούμε. Αλληλούια. Σήμερα λοιπόν να πάρουμε αυτή την καλή απόφαση, αδελφοί αγαπητοί, να αλλάξει η ζωή μας, να ψάξουμε να βρούμε τι είναι αυτό που μας έλεγξε ο Θεός σήμερα, τι είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό, μήπως δεν ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, μήπως δεν προσευχόμαστε, μήπως δεν έχουμε συγχωρήσει. Και όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύει, και περάσανε πολλές νύχτες και ξημέρωσαν πολλές ημέρες και εμείς δεν μετανοήσαμε. Ο Θεός να μας φυλάξει, ο Θεός να μας προστατεύσει και να μας κάνει καλούς χριστιανούς. Αμήν. Να μας κάνει πραγματικά ανθρώπους που με τα έργα μας θα δοξάζει το Πατέρας μας ο Ουράνιος. Αλλά ιδιαιτέρως, αδελφοί, να μας κάνει ανθρώπους που οικοδομούμε στο βράχο για να είμαστε ασφαλείς τον καιρό της δοκιμασίας και της ταλαιπωρίας. Και δεν είναι λόγια, αδελφοί αγαπητοί, για όλους τους άλλους. Είναι λόγια για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Είναι ο Λόγος του Θεού που απευθύνεται σε μένα σήμερα. Έτσι να πούμε όλοι μας, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε μένα, Κύριε. Να κλείσω τα μάτια μου δεξιά και αριστερά, να γκρεμίζει τα έργα του διαβόλου και οικοδομεί νέα πράγματα, και στη ζωή μας πάντοτε ο Θεός κάνει νέα πράγματα, και η σημερινή μέρα ήθε
και για μένα, έτσι να πούμε όλοι μας, να είναι η αρχή νέων πραγμάτων. Να πούμε κι εμείς τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα στη ζωή μας θέλουμε, Κύριε, Εσύ να τα κάνεις νέα. Αμήν. Αλληλούια.